Νέα έκρηξη κρουσμάτων στο τέλος του μήνα περιμένουν οι επιστήμονες, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει επιβραδυνθεί η πτωτική τους πορεία. Αυτό είναι ένα προάγγελο μια μεταβολή της εικόνας που την περιμένουμε να τη δούμε από τις 18 με 20 του μήνα, με μια αναστροφή πηγαίνοντας προς αυξητική πορεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει, όπως έχουμε ξαναπεί, πάνω από. Σε ημερήσια τιμή πάνω από 4.000. Ρόλο κλειδί για την πορεία της διασποράς θα παίξουν τα κρούσματα στους ανήλικους. Από τη λειτουργία των σχολείων, με τους ειδικούς να φοβούνται μεγάλες ηρωές. Σε πολλά μέρη του κόσμου είχαμε μια αύξηση των κρούσματων στα σχολεία, στα παιδιά και στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Οπότε περιμένει κανείς να υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Από την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να ξεκινήσει η ενημερωτική καμπάνια για να πείσει τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά πάνω από 12 ετών, καθώς η εμβολιαστική κάλυψη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι χαμηλή. Οι γιατροί δωρεάν θα ενημερώσουν, θα συμμετέχουν σε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης, δωρεάν θα κάνουν τα εμβόλια, ακόμη και αν χρειαστεί να πάνε στο σπίτι κάποιου παιδιού να το εμβολιάσουν. Την ίδια ώρα ο ρυθμός των εμβολιασμών στο γενικό πληθυσμό έχει βαλτώσει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται χρονικά το χτίσιμο του τείχους ανοσίας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πλέον με την πρώτη δόση εμβολιάζονται ημερησίως 20.000 πολίτες. Χαμηλά είναι τα επίπεδα εμβολιασμού και στην ηλικιακή ομάδα 60 με 64 ετών. Σύμφωνα με την Καθημερινή, έχει εμβολιαστεί πλήρως μόλις το 67%, παρόλο που αποτελούν ευάλωτη ομάδα. Έχουμε υπερεπάρκεια στα εμβόλια, ανεπάρκεια μπράτσων έχουμε που θα δεχτούν τα εμβόλια. Η τρίτη δόση, ιδίως στους ανθρώπους πάνω από 60 ετών, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν δεδομένα, επανεκτινάσει την αποτελεσματικότητα στο αρχικό 95%. Ένα βήμα πριν από την επιβολή lockdown είναι η Καβάλα, η Πιερία, η Πέλα και η Μαθία. Λόγω της διασποράς, ενώ ανησυχία εκφράζουν οι ειδικοί και για τη Θεσσαλονίκη.